Καίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε για την παραβολή το άσωτο γιος. Επειδή αυτή η παραβολή είναι παρομοιάση που εμίλησε ο Κύριο Ιησού για να φανερώνει πώς γίνεται ο άνθρωπο που είναι μακριά από το Θεό, πώς παρομοιάζεται στο πνευματικό κόσμο. Για να γίνει φανερά σε κάθε άνθρωπο εδώ για να γνωρίζει το τέλημα του Θεό και τι θα γίνει σε αυτός που είναι μακριά από το Θεό. Αρχίζουμε να διαβάζουμε όπω μίλησε ο κύριο αυτή την παραβολή. Είπε κάποιος κάποιο άνθρωπο ή και δύο γιο, και ο πιο νέο από αυτό είπε στο πατέρα: Πατέρα, δώσ' μου το μέρο στην περιουσία μου που μου ανήκει και του μοίραζε τα υπάρχοντα του. Και ύστερα από λίγε μέρε, ο νεότερο γιο, αφού τα μάζεψε όλα, υποτίμησε σε μια μακρινή κόρα και εκεί διασκοπήσε την περουσία του, ζώντα άσωτα και όταν ταξόδεψε όλα έγινε μεγάλη πείνα σε εκείνη την κόρα και αυτός άρχισε να στερείται. Τότε πήγε προσκολήθηκε σε ένα από τους πολίτες εκείνη τη κόρα, ο οποίο τον έστειλε στα κοράφια του για να βοσκεί γκουρούνια και επιτυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγα τα γκουρούνια και κανένα δεν έδινε σε αυτό τίποτα. Όταν δεν ήρθε στον εαυτό του, είπε Πόσο μισθωτή του πατέρα μου έχω περαισθεί ο ψωμί και εγώ κάνω με από την πίνα Αφού σηκωσώ να πάω στο πατέρα μου και τα του πω πατέρα μάρτισα στον ουρανό και μπροστά σου και δεν είμαι πια άξιον όνομα στο ιό σου και κάμε εσά ένα από το μισθωτό σου. Και αφού σηκώθηκε είτε στο πατέρα του και, ή, και ενώ ακόμα άπηκε μακριά ο πατέρα του τον είδε και το σπλακνίστηκε και τρέκοντα και έπεσα στο τράκυλο του και τον καταφύρισε. Και ο Ιω είπε σε αυτό, πατέρα, αμάτησα στον ουρανό και προστάσουν. Και δεν είμαι πια άξιο να ονομαστώ γιο σου. Και ο πατέρα είπε στον δούλο του, φέρτε έξω τη στολή την πρώτη και ντίσε του και δώσε του δάκτυλο στο κέρι του και υποδήματα στα πόδια και φέρνοντα το σύντευτο μοσκάρι σφάξε του και κατώ τα φάμε ας εφρατούμε επειδή αυτός ο γιο μου ήταν νεκρό και ανέαζησα και ήταν καμένο και βρέθηκε και άκησε να εφαίνονται. Αυτή την παραβολή είναι παρομοιάζει σε κάθε άνθρωπο που είναι μακριά από το Θεό. Κάθε άνθρωπο που είναι μακριά, δεν έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα, είναι άσο το γιο. Δηλαδή δεν είναι κοντά στο Θεό, δεν είναι ακόμα σωσμένο, γι' αυτό αποκαλείται αυτή η παραβολή άσο το γιο. Δεν έχει σχέση αν κάποιος έχει θρησκεία, δεν έχει σχέση αν έχει όνομα χριστιανό, αλλά σχέση είναι α κάποιος, έχει κοινωνία με το Αγιό τότε είναι σωσμένο και μετά το τάνατο είναι που τα αποκαλυφθεί η σωτηρία του ολόκληρο. Αλλά ο άνθρωπο που δεν έχει ακόμα κοινωνία με το Αγιό Πνεύμα είναι άσωτο, παρόλο ότι έχει θρησκεία και έχει όνομα χριστιανό, αλλά δεν έχει παραμικρή ιδέα επειδή δεν έχει κοινωνία με το Αγιό Πολλοί άνθρωποι σήμερα με στον κόσμο είναι άσωτοι. Έχουν θρησκεία, επίσης άλλοι έχουν όνομα χριστιανοί, αλλά δεν είναι σωσμένα. Επειδή δεν ανανοεί την αλήθεια, επειδή το Ευαγγέλιο δεν κηρύττει ας Α πούμε, οι άνθρωποι που έχουν κρίσμα από το ΤΕΟ δεν κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Επειδή αυτά τα λόγια, τι παραβολέ που μίλησε ο κύριο, χρειάζεται κάποιο να έχει κατανόηση από το αϊό πνεύμα για να κηρύττει όπως κηρύττει ο κύριο, δηλαδή να ξέρει τη σκέψη του ΤΕΟ, επειδή. Ο άνθρωπο που έχει κρίσμα όταν κηρύττει, ο Άγιο Πνεύμα βάλει τη σκέψη του τεό μέσα την καρδιά του, να μιλήσει ο άνθρωπος, δηλαδή ο άνθρωπος τα μιλήσει τα κρυμμένα αυτά που δεν είναι φανερά εδώ, επί το Άγιο Πνεύμα είναι που φέρνει κατανόηση τη σκέψη του, ώστε να μιλήσει σου ακροατέ να ακούνε. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι που ακούνε το Ευαγγελίο, έχουν επιλογή για να πιστέψουν ή να μην, να πιστέψουν διότι είναι ελεύθερη βούληση του κάθε ένα αλλά όποιο τα πιστεύουν τότε τα είναι σωσμένα δηλαδή τα είναι όπως ένα άσωτο ιό όπως αυτός Όπω παρουσιάστηκε εδώ, ο κύριο με που έκαμε στο γιο εκείνο, ότι έπιε μακριά από το πατέρα και στερήθηκε φαγητό, στερήθηκε τα πάντα, έγινε πείνα και σκέφτηκε να επιστρέφει. Αυτό είναι που γίνεται σε όλου του άνθρωποι που είναι μακριά από το Θεό. Σε κάποια φάση μπορεί να έρθει η ζωή άνω κάτω με τα προβλήματα που ο άνθρωπο ίσω θα σκεφτεί. Ανακαλέσω το Θεό, δεν μπορώ να βγω άκρη, υπάρχει παντού, βουνό, υπάρχει εμπόδια παντού. Αυτό είναι που συνέβη και στο ιό εκείνο με την παραβολή που παρόμοιασε ο κύριο Ιησού. Δηλαδή κάθε αμαρτωλό, κάθε ένα που δεν έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα είναι άσωτο. Ό,τι και να φαίνεται καλά τώρα, ό,τι και να νομίζει ότι είναι καλά τώρα, αλλά επειδή δεν ανανοεί την αλήθεια, γι' αυτό νομίζει ότι είναι καλά, αλλά είναι άσωτο. Αν δεν έρθει κοντά στο Άγιο Πνεύμα, αν δεν επιστρέφει τώρα και να ζητήσει από τον πατέρα να το συγχωρέσει, τότε θα είναι άσωτο μετά το τάνατο. Είναι που θα ανακαλυφθεί όλη την αλήθεια, δηλαδή την πραγματικότητα είναι που τα φανερώνεται μετά το τάνατο. Επειδή εδώ ο κόσμο τελειώνει μόνο η ύπαρξη το φυσικό κόσμο όταν κάποιο πεθάνει. Αλλά μετά η ζωή από το πνεύμα που έχει κάθε ένα μέσα του είναι που τα γίνει εκεί στον άλλο κόσμο, στο πνευματικό όπου τα πάει ο άνθρωπο σύμφωνα με αυτό που έκανε ο άνθρωπο. Ο κύριο Τέλη να σώζει. Πολλοί άνθρωποι, για αυτό το Ευαγγέλιο κηρύτεται. Κάθε ένα έχει ευκαιρία να πιστεύει και να καλέσει τον Κύριο όπου βρίσκεται, να καλέσει το Άγιο Πνεύμα, να λες Κύριε είμαι άσωτο, είμαι άσωτο Υιό. Και εδώ τον είδαμε όπως ο Κύριο μίλησε ότι ο Υιό ήταν ακόμα μακριά, ο πατέρα ήρθε και τον αγκάλιαζε. Ο Άγιο Πνεύμα κάθε φορά που ο άνθρωπο τον καλεί συνειδητά, το βάλει, βάλει το κερί του, τον αγκαλιάζει χωρίς να το βλέπει. Δηλαδή του δίνει η χάρη είναι σαν εντύματα που ο δίνει στον που αμαρτωλό που επισέφησε αυτό, στον άνθρωπο που ήταν μακριά που έρχεται πίσω. Γι' αυτό εδώ μίλουσε ότι έβγαλε καινούρια στολή τη πρώτη, δηλαδή στολή ενδύματα πρώτη, έδωκε το ιό όταν επίστρεφτε. Αυτή τη στολή συμβολικά είναι κάρι που ο Θεό δίνει σε κάθε ένα από εμάς όταν επισέφει σε αυτό. Αλλά είναι αόρατο, δεν είναι φανερά, αλλά τα δώσει μαρτυρία ότι ο, σου έχει δώσει στολή. Δηλαδή σου έχει με τη κάρι του. Στολή εδώ συμβολίζει κάρι του Θεού. Αλλά κάθε ένα που είναι άσωτο σήμερα, αν επιστρέφει κοντά στο Θεό, τα αντιτή στολή, δηλαδή τα αντιτή χάρη του τεό, Χάρη του τεό είναι αυτό που κρύβει όλη η κατηγορία που είχε άνθρωπο, δηλαδή σβήνει όλη τη κατηγορία που είχε ο αμαρτωλό ή κάποιο άνθρωπο, οποιοδήποτε αμαρτία, τότε ο άνθρωπο φαίνεται δικαιωμένο επειδή έχει διστολή τη χάρη που ότι όταν έχει βάλει ο Άγιο Πνεύμα έχει βάλει δικιωμένο αλλά είναι αόρατο εδώ, αλλά ότι όταν δώσει μαρτία στον άνθρωπο εκείνο, ότι είναι χαριτωμένη με έννοια ότι έχει κάρι του Θεοίδη, το έχει βάλει στολή ο Θεό πάνω τον άνθρωπο εκείνο και ότι ό,τι θέλει βάλει στολή του σε κάθε αλλά επιλογή έχω άνθρωπο επειδή όποιο έχει στολή του Θεού είναι σωσμένο δηλαδή είναι ήδη σωσμένο εγγύσει μετά το τάνατο εξέρει που τα πάει αλλά ο άνθρωπο που δεν έχει ακόμα στολή τότε είναι άσωτο μπορεί να έχει θρησκεία μπορεί να έχει όνομα χριστιανό αλλά είναι άσωτο γι' αυτό το Ευαγγέλιο κηρύτεται ώστε οι άνθρωποι να γνωρίζουν την αλήθεια του Θεού επειδή υπάρχει πολλοί άνθρωποι που είναι γεμάτοι άγνοια, επειδή πολλοί άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν το τέλημα του Θεό, επειδή η θρησκεία δεν κηρύττει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό πρέπει να ανορίζεται ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν μόνο θρησκεία δεν έχουν κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Είναι ασωτιό επίση. Δηλαδή παρομοιάζονται με του σαν το ιό τη άσωτο. Είναι άσωτο ιό στο πνευματικό νόημα πραγματικά. Συμβολικά είναι άσωτη ιό. Όλοι αυτοί που δεν έχουν κοινωνία με το αϊό πνεύμα απλώ έχουν θρησκεία. Ο κόσμο είναι γεμάτη με άσωτη ιό. Αλλά ότι ο Θεός θέλει να σώζει όλη εκείνη η άσωτη ιό με την ελεύθερη βούληση και με την επιλογή του. Αν τα επιστρέφω στο Θεό, η κάρη είναι έτοιμο, δηλαδή τη στολή είναι έτοιμο να δώσει αυτό το. Ο τεό θέλει να δώσει στολή σε κάθε ένα που τα επιστρέφει, αυτό, σε κάθε ένα που τα ζητήσει η κόρεση από αυτό. Ο τεό είναι αγατό, το έλεγα του μήνυ ο Ιόνια, σε κάθε ένα που επικαλεστεί το όνομα του, σε κάθε ένα που επιστρέφει σε αυτό. Γι' αυτό κάθε ένα που ακούει το Ευαγγελίο, κάθε ένα που ακούει είναι ευκαιρία του να επιλέγει. Αν έχει πάσχει από ενοκή, εκεί πάσχει από πάρα πολύ, ότι οδεύει δεν βλέπει το παρετό, ότι ο Θεό βλέπει την ημέρα που επιστρέφει ο γιο άσωτο και τα τον δίσει στο λί. Δεν έχει σχέση αν ο κόσμος έχει μιλήσει διάφορα για τον άνθρωπο επειδή ο κυρίακο τεός είναι που τα δίνει στο λί στον άσο του και αν ο Θεός δίνει στολή, αν ο Θεός δικαιώνει, ποιος είναι εκείνο που τα καταδικάζει? Επειδή ο Θεός είναι που δικαιώνει και καταδικάζει, είναι ο Κυριάκου. Και επίσης, αν ο Θεός δεν δικαιώνει, τότε ποιος είναι εκείνο που μπορεί να δικαιώνει κάποιος, ακόμα όλοι οι άνθρωποι μιλούν καλά για εκείνο, γι' αυτό δεν έχει σχέση οι άνθρωποι να μιλάει καλά για κάποιος ούτε έχει σχέση οι άνθρωποι να μιλάει κακό για κάποιος, αλλά έχει δηλαδή τι θα πει πιο τεό για κάποιος. Έχει σχέση τη στολή που τα δώσει ο τεό, ο αιωπνεύμα που είναι ο Κυριάκο και τα μαρτυρήσει μέσα στον άνθρωπο εκείνο επιβεβαίωση για τη σωτηρία του. Γι' αυτό η αλήθεια του Θεού τα κηρυκτή, τότε οι άνθρωποι ανανορίζουν πραγματικά το τέλημα του τεο ώστε οι άνθρωποι να φεύγουν από αγνωσία, δηλαδή άγνοια τη θρησκεία, ώστε να έρχονται στο Θεό με προσωπική σχέση όπου βρίσκεται κάθε ένα, ώστε ο να του δώσει στολή, δηλαδή χάρη από όλη η αμαρτία, από όλη η ενοχή, αποστασία του, επί κάθε ένα που είναι μακριά από το Θεό, δεν έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα, είναι αποστάτε. Επειδή η θρησκεία χρησιμοποιεί λέξη αποστάτε, με κακή έννοια. Δηλαδή, αν κάποιο δεν, δεν, έχει θρησκεία όπω εμένα, η άλλη θρησκεία τον αποκαλεί αποστάτε. Αυτή είναι φανατισμό. Δηλαδή, η θρησκεία χρησιμοποιεί λέξη αποστασία ή αποστάτε για να δηλώνει για κάποιο που δεν, έχει άλλη ιδεολογία. Αλλά στα μάτια του Θεού σύμφωνα με το Ευαγγελίο, η αποστάτη είναι ο άνθρωπο που είναι μακριά από το Άγιο Πνεύμα, που δεν έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Κάθε άνθρωπο, ό,τι και θρησκεία να έχει, ό,τι όνομα χριστιανού να έχει, αν δεν έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, είναι αποστάτη. Και ο Θεός θέλει να σώζει όλοι οι αποστάτες, όλοι οι αμαρτωλοί που έρχονται σε αυτό, η στολή από το Θεό είναι έτοιμο να δοτεί σε κάθε ένα και η μαρτυρία του Άγιο Πνεύμα θα δοτεί στον άνθρωπο μέσα του για να γνωρίζει ότι έχει λάβει στολή από το Θεό, για να γνωρίζει ότι η ενοχή του, κάθε κατηγορία του εκεί έχει, κλει, έχει κλειστεί, δηλαδή έχει σβηστεί, επειδή ο Θεός του έχει δώσει στολή και στολή χάρη είναι που σβήνει κάθε κατηγορίες και ενώ κύπου ή και ο άνθρωπο επειδή φαίνεται δικαιωμένη από το Θεό. Επειδή είναι σωσμένο ήδη, έχει εγγύσει ήδη επειδή μετά το τάνατο είναι που τα βλέπει την πραγματικότητα για τη σωτηρία του ολοκληρωτικά. Για σήμερα σας αφήνω εδώ η χάρη του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σας.